Φέραμε αυτά που ζητούσαν οι δανειστές, τροποποιημένα με βάση τη διαπραγμάτευση που κάναμε. Εσείς τι θα φέρνατε? Ό,τι φέρνατε πάντα. Φέρνατε αυτά που σας πρότειναν. Γι' αυτό είπα, το καινούργιο στοιχείο που έχουμε σήμερα είναι η δημοσιονομική ουδετερότητα των μέτρων, η κοινωνική εξισορρόπησή τους ως ένα βαθμό, το αναγνωρίζουμε αυτό, και ό,τι έρχεται εδώ είναι συμβασμός. Είναι αυτά που ήθελαν οι δανειστές, αυτά που πετύχαμε εμείς και ο Τσακαλώτος και όλη η κυβέρνηση να πετύχουν. Δεν άκουσα εσείς τι ακριβώς προτείνετε. Δεν άκουσα ακριβώς τι ακριβώς θέλατε. Μέτρο σύγκρισης, είτε σας αρέσει είτε όχι, είναι έστω και αυτή η πολιτική που ασκούμε, που έχει μέσα πολλά στοιχεία που δεν τα κάναμε αν μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Μέτρο σύγκρισης λοιπόν είναι αυτά που έχουμε σήμερα με αυτά που κάνατε εσείς, τα οποία εξαθλίωσαν την κοινωνία, φτωχοποίησαν την κοινωνία, οδήγησαν σε κατάρρευση την οικονομία. Είναι αυτό το δράμα το οποίο ζούμε και το οποίο προσπαθούμε να ανακόψουμε καταρχήν την πορεία προς τα κάτω, κάτι το οποίο το έχουμε επιτύχει, και να αρχίσει η ανάκαμψη και η έξοδος από αυτό το τούνελ. Θέλει μία σεμνότητα όταν μιλάτε για αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Εμμανουηλίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει το λόγο.